το νέο κτίριο του μουσικού, όπως ίσως γνωρίζετε, είχε ενταχθεί το 2007 και 2008 για να γίνει με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα λεγόμενα STIT. Υπήρχαν 16 σχολεία από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντός αυτών και το νέο μουσικό σχολείο Κατερίνης, και όμως απεντάχθηκε για έναν λόγο και για κάποιες αιτίες που ακόμη προσωπικά δεν μπόρεσα να εντοπίσω και ούτε και με ενδιαφέρει τι έχει γίνει στο παρελθόν. Η κτηματική υπηρεσία είχε να απαντήσει σε αίτημα του αρμόδιου γραφείου του Υπουργείου Παιδείας από το 2014, δηλαδή όταν τη ρώτησε η υπηρεσία υπεύθυνη για τα σχολικά κτίρια από το Υπουργείο Παιδείας, την κτηματική υπηρεσία τότε ως για ποιο λόγο απεντάχθηκε το έργο ή τι γίνεται με το έργο ή έχετε κάποια προμελέτη. Δεν έχουν πάρει ακόμη και σήμερα μία απάντηση. Με αποτέλεσμα, πήρα την πρωτοβουλία, μίλησα με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης, ήταν εξυπηρετικότατη, βρήκαν την προμελέτη, την τότε δηλαδή προμελέτη, που αφορά την κατασκευή νέου κτηρίου για 250 μαθητές, και σε συνεργασία με τον Δημήτρη τον Κυριακού, τον Διευθυντή, και φαντάζομαι και τον κύριο Κυραϊλίδη, θα στείλουν ο Κυραϊλίδης και ο Κυριακού επικαιροποιημένα στοιχεία σε αυτή την διεύθυνση στο Υπουργείο Παιδείας, ούτως ώστε αν χρειαστεί να γίνει επικαιροποίηση της προμελέτης για 350 μαθητές που είναι μέχρι τώρα. Το επόμενο βήμα που θα κάνω, και πολύ λυπάμαι που το λέω, αλλά έπρεπε κάποιος να πάρει τα ποδαράκια και να τρέχει από γραφείο σε γραφείο και από, από γραφείο σε γραφείο. Το επόμενο βήμα λοιπόν που θα κάνω είναι να έρθω σε επαφή με τη διεύθυνση του οργανισμού κτηματικές υπηρεσίες και να τους πω απεντάχθηκε, έγινε ό,τι έγινε, δεν γνωρίζουμε για ποιους λόγους, τώρα να πιέσουμε για να ενταχθεί το καινούργιο μουσικό σχολείο σε ΣΔΙΤ. Ο Δήμαρχος ο Σάββας ο Χιονίδης τον ρώτησα, μου είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να γίνει με ΣΔΙΤ. Είναι βούληση όλων, το τονίζω αυτό το πράγμα, αλλά κάποιος πρέπει να κάνει, κάποιοι πρέπει να κάνουν το χαμαλίκι, είναι να γίνει αυτό το νέο μουσικό σχολείο να ξαναξεκινήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτή την εβδομάδα θα επιδιώξω να συναντηθώ, αν όχι αυτή, το αργότερο, την επόμενη είναι στις άμεσες και πρώτες προτεραιότητες μου, να συναντηθώ με τη διεύθυνση της εταιρείας κτηριακές υποδομές, συγγνώμη, κτηριακές υποδομές, που είναι υπεύθυνες για την κατασκευή σχολικών κτηριών, με τις κτηριακές υποδομές, επομένως, και να πιέσω για να μπει το νέο μουσικό σχολείο ξανά σε ΣΔΙΤ. Okay. Και να προχωρήσει. Αλλά και ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν παραχωρήσει την έκταση, είναι παραχωρημένη, αν δεν κάνω λάθος, για 50 χρόνια, άρα εκκρεμεί μόνο να ξαναγίνει μία επικαιροποιημένη ίσως μελέτη και να χρηματοδοτηθεί το έργο μέσω ΣΔΙΤ.